Το να με βρίζουν συνδικαλιστές 10 στην Ελλάδα, το θεωρώ το μεγαλύτερο τίτλο τιμής μου. Αυτά τα αρχιλαμόγια που δεν έχουν δουλέψει τη ζωή τους ούτε μία μέρα, που κάτω και έχουν κλείσει την Αθήνα και καταστρέφουν όλα τα καταστήματα του κέντρου, οι πιο ευνοημένοι άνθρωποι στην Ελλάδα την ώρα της κρίσης, μόνο να με βρίζουν τους επιτρέπω. Εάν λέγα καλή κουβέντα για μένα θα είχα παραιτηθεί. Να σε ρωτήσω, Οι άσχητοι και ανεπρόκοποι. Εκτός από αυτό που εδώ πέρα, εν πάση περιπτώσει, έχεις μετανιώσει τώρα που το ψήφισες στο μνημόνιο. Και αύριο θα το πάρω. Αν δηλαδή έρχονταν αύριο το μνημόνιο θα το ξαναψήφισες. Κάθε φορά που θα μου θέλαν το ερώτημα, να χρεοκοπήσει η Ελλάδα ή να μην χρεοκοπήσει. Ωραία. Η απάντηση πάντα θα είναι να μην χρεοκοπήσει. Γιατί εδώ πέρα με το μνημόνιο τώρα. Με το μνημόνιο που υπέγραψες, φαίνεται ότι και χρεοκοπία και μνημόνιο έχουμε. Λοιπόν, με τα 170 δισεκατομμύρια ευρώ, και μνημόνιο και χρεοκοπία. Που χρέωσε την Ελλάδα, και η Νέα Δημοκρατία, την οποία εστηρίζεις, εσύ και η κυβέρνησή σου τα φάγατε. Και μνημόνιο και χρεοκοπία έχεις πετύχει τώρα. Εσύ και η κυβέρνησή σου τα φάγατε. Θα το ξαναψήφισες στο μνημόνιο. Παρακαλώ μια λέξη, μια καλησπέρα τους συνεργάτες μας. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο τελευταίος και μπορεί να κάνει. Παρακαλώ, δεν ακούει κανείς τίποτα.